Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στην Κύρα, στην Κυρά, στην Κυράτσα, στην Κυράτσο και στην Μαριάννα που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στον ημερωτικό δελτίο της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Σήμερα διεξάγονται στο Μίσιγκαν οι προκριματικές εκλογές, τόσο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να αναδειχθεί εκ νέου νικητής, όσο και στο Δημοκρατικό, όπου ο Τζο Μπάιντεν, αν και μοιάζει βέβαιο ότι θα κερδίσει το χρήσμα του κόμματός του, προσκρούει σε αυτή τη μεσοδυτική πολιτεία στην ψήφο διαμαρτυρίας λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, ο Μπάιντεν βλέπει τους μουσουλμάνους και τους αραβικής καταγωγής Αμερικανούς, η στήριξη των οποίων ήταν κρίσιμη το 2020, για να κερδίσει τον Τραμπ στην πολιτεία του Μίσιγκαν να απομακρύνονται. Συνήθως στην απεικόνηση ιστορικών γεγονότων και προσώπων η φόρμουλα του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ μπορεί να αποδειχθεί ευχή και κατάρα. Από τη μια προσδίδει ζωντάνια σε μια αφήγηση που μπορεί διαφορετικά να γίνει στριφνή και οπτικά βαρετή, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει τις γνώμες ειδικών για περίπτωση αξιοπιστία. Από την άλλη, όταν το παιχνίδι μπαίνουν οι περίφημες συνταγές του Netflix, σχεδιασμένες να ικανοποιήσουν περίπου τους πάντες, τόσο το δράμα όσο και το ντοκουμέντο κινδυνεύουν. Πόσο μάλλον όταν το θέμα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και το ντοκουμαντέρ που ξεκίνησε να προβάλλεται στο Netflix και είναι ήδη στην κορυφή των κορυφαίων 10 της πλατφόρμας. Το διαρκές έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση των δεσμών με τους Έλληνες Διασποράς εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κότσιρας σε σειρά συναντήσεων με προσώπους φορέων και μέλη της Ομογένειας κατά την επίσκεψή του στο Σικάγο. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά δυνατά στο Σικάγο. Η δραστήρια ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί ανεκτήμητο εθνικό κεφάλαιο, με κέρια συμβολή στην προώθηση των εθνικών μας θέσεων και στη διατήρηση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Εμβαθύνοντας τη σχέση μας με την Ομογένεια, ενισχύουμε την παγκόσμια θέση της χώρας μας και ενδυναμώνουμε τους απαντοχού ελληνισμού. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Κότσιρας κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Σικάγο το βράδυ της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου. Κατά την παραμονή του στο Σικάγο, ο κύριος Υπουργός είχε επαφές με ομογενείς που διαπρέπουν στην πολιτική, την οικονομία, τη φιλανθρωπία, τις επιστήμες και τα γράμματα, με ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, ενώ Αμερικανούς πρώτης γενιάς, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες κυβέρνησης για τη στήριξη του αποδήμου ελληνισμού. Η ελληνική αγορά, όπως ήθιστε να αποκαλούμε το ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας του Αιού Θωμά στο Churchill Nesersays, είναι υποψήφια για το βραβείο USA Today 2024 10 Best στην κατηγορία των πολιτιστικών φεστιβάλ. Στην low κατηγορία έχουν επιλεγεί 20 συνολικά φεστιβάλ και η ελληνική αγορά είναι το μόνο ελληνικό δρόμενο το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή. Ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ένας από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, στον οποίο οι υποψήφοι επιλέγονται από ειδική επταμελή επιτροπή ειδημών που έχει συγκροτήσει η εφημερίδα USA Today. Συνεπώς, η επιλογή της ελληνικής αγοράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από άτομα που δεν προέρχονται από την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος υποδέχτηκε ο Διοικητικό Συμβούλιο της Αμερικανικής Κοινότητας Βίβλου στην έδρα της Αρχιεπισκοπής για πρώτη φορά στις 22 Φεβρουαρίου 2024. Στη συνέχεια αναχώρησε για ποιμαντική επίσκεψη στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Νασάου των Μπαχαμών. Εκεί, μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τη Γενική Κυβερνήτη των Μπαχαμών, κυρία Σίλθια Πράτ. Το Διοικητικό Συμβούλιο επισκέφθηκε την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή στο πλαίσιο του τριετούς επανεσύνδεσης με επίκεντρο την ενίσχυση των συνεργασιών της Εκκλησίας για την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων, για την πρόσβαση στη Βίβλο, την ενασχόληση με αυτή καθώς και τη διανομή της. Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Μητέρων Νέας Υόρκης διοργάνωσε το ετήσιο χορό στο πλαίσιο του οποίου γιόρτασε μεγαλοπρέπεια την 28η επέτειο της ιδρυσεώς του. Η εκδήλωση έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου στο Αστόρια World Manor της Αστόριας.
και παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο επίσκοπος Ναζιανζού κ. Αθηναγόρας, ο ερετικός προστάμενος και ο εφημέριος της κοινότητας του Αγιοδημητρίου Αστόριας πατήρ Ανάργυρος Σταυρόπουλος και ο πατήρ Γεωδεών Βαρύτιμος αντίστοιχα, ο ερετικός προστάμενος της κοινότητας των Αγίων Αναργύρων στο Washington Heights πατήρ Ιερόθεος Μαρκόπουλος και ο ερετικός προστάμενος της κοινότητας του Τιμίου Σταυρού στο Γουάιστον, πατήρ Νικόλαος Πάρος, οι οποίοι συγχάρηκαν τα στελέχη και τα μέλη του Συλλόγου για την προσφορά του στην Ομογένεια και στα βαγή ιδρύματα και στους συμπολίτες που έχουν πράγματι ανάγκη. Αυτά και πολλά θέματα περιλαμβάνουν το σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Condos Foods, Mega Euros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!